Αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, την ίδια στιγμή που η κυβέρνησή μας δεν δείχνει την απαιτούμενη αποφασιστικότητα στο Αιγαίο και στην Κύπρο, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα οι εργοδότες της κυβέρνησης, οι τραπεζίτες, έχουν αρχίσει να πληστηριάζουν τα κίνητα, να εισβάλλουν σε σπίτια συμπολιτών μας και να προσπαθούν να τους κάνουν έξω, να τους πετάξουν έξω από το σπίτι τους. Ευτυχώς όμως υπάρχουν κάποιοι συνειδητοποιημένοι πολίτες οι οποίοι αντιστέκονται σε αυτή τη βάρβαρη κατάσταση. Έχουμε μαζί μας τη φίλη και συναγωνίστρια την Ντίνα Ντικοέδρου. Ντίνα, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Ντίνα, είμαι πολύ χαρούμενος που μαθαίνω ότι το παράδειγμα της Κρήτης, του Ηρακλείου Κρήτης, όπου εκεί έχουν να γίνουν πληστηριασμοί πόσα χρόνια, 1,5-2 χρόνια. Ναι, τόσο. Δύο χρόνια, έτσι. Το παράδειγμα λοιπόν της Κρήτης το μιμηθήκατε και εσείς στο Ήλιον. Βεβαίως. Το μιμήθηκαν και στον Πειραιά. Το μιμήθηκαν και στο Χαλάνδρι. Το μιμήθηκαν και στο Κοροπή. Και δεν μπορεί να φανταστείς την ψυχική ανάταση που μου χαρίζετε με τη δράση σας. Βέβαια. Και εμείς παίρνουμε μεγάλη ψυχική ανάταση, Γιάννη μου, και καλημέρα και στους ακροατές. Και εμείς παίρνουμε τεράστια δύναμη από το να βλέπουμε ότι επιτέλους ορίμασε ο χρόνος, γιατί και εμείς είχαμε ασχοληθεί με το θέμα των πληστηριασμών πριν από ένα χρόνο, θέλοντας πάλι να παραδειγματιστούμε από την, από το ΕΠΑΜ Ηρακλείου και τη Λαϊκή Στάση Πληρωμών. Δεν ήταν, δεν ξέρω, δεν είχε οριμάσει η κατάσταση, δεν είχαμε ακόμα δει και πληστηριασμούς εδώ στο Ήλιον. Τώρα όμως βλέπουμε ότι ο καιρός ήρθε. Ο κόσμος φαίνεται να αντιδρά πολύ θετικά. Τώρα στις 9 εβδομάδες που είμαστε εδώ, έχουμε σταθερά μέσο όρο 100 άτομα στο Ειρηνοδικείο κάθε φορά. Αυτό είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλό. Ντίνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν μπορώ, δεν αντέχω να μην πω αυτό που θέλω να πω τώρα. Θυμάσαι παλιά στις προηγούμενες γενιές, πριν από 40-50 χρόνια, που λέγανε ότι τα σπίτια θα μας τα πάρουν οι κομμουνιστές? Α, ναι, βεβαίως. Εχτές, Ντίνα μου, εκεί στην Ανθούπολη που εμποδίσατε τους φουσκωτούς της τράπεζας να μπουν μέσα και να κάνουν έξωση σε αυτή τη συμπολίτησά μας, με ποιους είστε μαζί? Δεν είστε με μια αριστερή κίνηση? Βεβαίως. Άρα λοιπόν τα σπίτια, αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, δεν θα μας τα πάρουν οι κομμουνιστές, μας τα παίρνουν οι τραπεζίτες. Εάν φυσικά τους αφήσουμε, έτσι. Συγκεκριμένα ο κύριος Λάτσης αυτή τη φορά ήταν και η εισπρακτική εταιρεία ήταν του κύριου Σούφα. Ο κύριος Λάτσης είναι αυτός ο χρεοκοπημένος τραπεζίτης που δανείστηκαν οι Έλληνες πολίτες για να ανακεφαλοποιήσουν την τράπεζά του. Μιλάμε για αυτόν τον κύριο Λάτση. Ναι, ήταν μέσα σε αυτούς. Από το ενιαίο συντονιστικό ηλίου. Μάλιστα. Το οποίο δρομολογούμε σε όλο το Δήμο, και χτες είχαμε και μια παραπέρα καλή εξέλιξη, η οποία βέβαια μέσα στο ίδιο το Ειρηνοδικείο οι παρευρισκόμενοι κάναμε ένα ψήφισμα, η Λαϊκή Βούληση δηλαδή μίλησε και ψηφίσαμε ένα κείμενο το οποίο σήμερα θα το κατεβάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Και θα πιέσουμε να πάρθει μια πολιτική απόφαση, η οποία βέβαια μετά θα βουήξει όλο το Ήλιον να τη λάβουν υπόψη τους οι πάντες. Και υπέροχα. Αυτό είναι το πιο, νομίζω, αξιοσημείωτο της όλης ιστορίας. Υπέροχα. Ντίνα, θα ήθελα επίσης να μοιραστώ μαζί σου και μαζί με τους ακροατές μας το εξής περιστατικό όσον αφορά το Ειρηνοδικείο Πειραιός. Ναι. Στον Πειραιά λοιπόν μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Τετάρτη, ήταν γύρω στους 300 ανθρώπους. Ναι. Εχθές ήταν γύρω στους 200 ανθρώπους. Άνθρωποι σχεδόν από όλα τα πολιτικά κόμματα. Ναι. Από τους ΑΝΕΛ μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι. Βέβαια. Όλοι. Τώρα, πρόσεξε, ξεπερνούσαν τους 200 ανθρώπους ή δεν πληρώνουν. Όλοι αυτοί. Ναι, λοιπόν, ποια ήταν η ιδιοποιώς διαφορά της χτεσινής δράσης με τη δράση της προηγούμενης εβδομάδας? Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 5 αστυνομικοί. Ναι. 5 χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί. Ναι. Εχθές ήταν πολλοί αστυνομικοί, οι οποίοι όμως ήταν ανεκτικοί, δεν προκαλούσαν και σε κάποιες περιπτώσεις ήταν μέχρι και φιλικοί, ότι με το σκεπτικό ότι ρε παιδιά, και εμείς παίρνουμε 3,60 και εσείς παίρνετε 3,60, τώρα πληστηριάζουν τα σπίτια του κόσμου, αύριο μπορεί να πληστηριάσει το δικό μου σπίτι.
Αυτή ακριβώς είναι η αντιμετώπιση που έχουμε τύχει εμείς εδώ στο Ειρηνοϊκείο. Έχουμε πάρα πολύ φιλική συμμετοχή από την αστυνομία, ναι. Βέβαια δεν είναι σε όλα τα ειρηνοδικεία το ίδιο πράγμα. Εχθές στο Κοροπή είχαμε γύρω στα 15 αστυνομικούς. Ενημερώθηκα. Ναι, ναι. Τώρα εκεί είναι μια καινούργια δράση. Νομίζω ότι ακόμα αξιολογούν το κλίμα, θέλουν να δουν κατά πόσον είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία κτλ. Ναι. Να τονίσω εδώ ότι όντως είναι ειρηνικές οι διαμαρτυρίες σας. Βεβαίως. Εμείς δεν πάμε. Ειρηνικότατες. Το μόνο που κάνουμε είναι εξασκούμε το συνταγματικό μας δικαίωμα να βρισκόμαστε σε αυτό το δημόσιο χώρο. Είμαστε πολίτες αυτής της χώρας και έχουμε δικαίωμα να παραβρεθούμε. Με την παρουσία μας τη φυσική και μόνο, με τις τοποθετήσεις που κάνουμε κτλ. Μπλοκάρουμε την διαδικασία από το να λάβει η χώρα. Αυτό κρίνει στη λήξη του χρόνου 5 η ώρα, κρίνει τους πληστηριασμούς άγονους. Έχουμε άμεσο αποτέλεσμα και φεύγουμε πάντοτε με μια μικρή νίκη από εκεί. Ωραία. Να συμπληρώσω κάτι για τον Πειραιά, Ντίνα. Βεβαίως. Ότι ήταν λοιπόν οι απλοί αστυνομικοί με τους οποίους δεν έχουμε χωρίσουμε τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους. Όχι. Οι αστυνομικοί προστατεύουν τους πολίτες. Βεβαίως. Και κάπου όμως σε μια άκρη, κάπου, σε ένα περιπολικό μέσα, υπήρχε ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός με τρία αστέρια. Τον πλησίασαν οι αγωνιστές, οι συναγωνιστές, και του είπαν ότι, αγαπητέ κύριε, εμείς εδώ έχουμε έρθει ειρηνικά, δεν πρόκειται να κάνουμε καμία φασαρία, εξασκούμε το συνταγματικό μας δικαίωμα της αλληλεγγύης προς το συμπολίτη μας. Και υπήρξε και μια μικρή στοιχομηθεία ότι ρε παιδιά, εντάξει, okay, και εμείς εδώ έχουμε διαταγές να είσαστε κι εσείς ήρεμοι. Και τον διαβεβαίωσαν βέβαια ότι ναι, θα είναι ήρεμοι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαπληκτιστούν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνουν βιοπραγίες. Ναι. Απλώς πάνε οι συναγωνιστές και λένε σε συμβολιογράφους, σε δικαστικούς, σε αστυνομικούς ότι εδώ εσείς πρέπει να θυμηθείτε ποιον υπηρετείτε. Ακριβώς. Υπηρετείτε τους Έλληνες πολίτες. Βεβαίως. Και όχι τους τραπεζίτες. Και όχι τους τραπεζίτες. Δεν υπηρετείτε. Έτσι ακριβώς. Και εμείς έτσι τους το θέτουμε κατά αυτόν τον τρόπο, με την έννοια ότι είναι δημόσια λειτουργή και θα έπρεπε οπωσδήποτε να υπηρετούν τον πολίτη δίπλα του και όχι απέναντί του. Και τους καλούμε κάθε φορά να απέχουν από τη σύμπραξη σε αυτό το έγκλημα που διαπράττεται αυτή τη στιγμή απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Δεν μπορεί να επιτρέψουμε να πάρουν το σπίτι. Οποιοδήποτε. Σωστά. Οποιοδήποτε. Επίσης να μοιραστώ μαζί σου και μαζί με τους ακροατές μας ότι στο Κοροπή που υπήρχαν αρκετοί αστυνομικοί. Δηλαδή οι άνθρωποι που πήγαν εκεί. Ήταν αυξημένες οι δυνάμεις αυτή τη βδομάδα πολύ. Οι άνθρωποι που πήγαν εκεί λοιπόν στην αρχή κάπου δίστασαν. Σου λέει τώρα τόσους πολλούς κόσμους. Βρήκαν όμως ότι υπήρχαν και συμβολιογράφοι οι οποίοι ήταν φιλικοί. Οι οποίοι μάλιστα τους, πώς να το πω, τους καθοδήγησαν τι πρέπει να κάνουν για να μπλοκάρουν τη διαδικασία. Ναι, ναι. Υπάρχουν δηλαδή και παραδείγματα συμβολιογράφων που λένε ναι παιδιά, κοιτάξτε, αυτό και αυτό και αυτό θα κάνετε. Οπότε καταλαβαίνεις. Παρακαλώ. Απλά ήθελα να πω ότι και εμείς εδώ έχουμε δει και το ένα άκρο και το άλλο. Ναι. Έχουμε δει συμβολιογράφους οι οποίοι είναι απολύτως ελιστικοί και απέναντί μας εντελώς, όπου αρνούνται ούτε καν να ακούσουν τις τοποθετήσεις του καθενός, δεν θέλουν, θεωρούν ότι κάνουν τη δουλειά τους, δεν τους το επιτρέπουμε βέβαια αυτό να κάνουν τη δουλειά τους, και έχουμε και συμβολογράφους οι οποίοι είναι αρκετά ήρεμοι άνθρωποι, με την έννοια ότι καταλαβαίνουν γιατί είμαστε εκεί, κατανοούν τις τοποθετήσεις του καθενός και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Βέβαια εμείς το αξιοσημείωτο εχθές ήταν ότι ενώ είχαμε έναν πληστηριασμό από Εθνική Τράπεζα και περιμέναμε και ονομαστικά τη συμβολιογράφο, δεν εμφανίστηκε κανείς. Τώρα, τυχαίο, δεν νομίζω. Ναι. Μετά από 9 εβδομάδες που έχουν δει ότι εδώ στο Ήλιον κρατάμε γερά, θεωρώ ότι εχθές μάλλον έχει μαθευτεί και η συμβολιογράφος ίσως επέλεξε να μην συμμετέχει. Ναι, γιατί είναι και κοινωνικός διασυρμός. Βεβαίως. Να εμφανίζεσαι κάπου, να ισχυρίζεις ότι απλά κάνεις τη δουλειά σου, ότι απλά κάνω τη δουλειά μου, απλά είμαι κοράκι.
Απλά είμαι συμβολογράφος. Απλά ξεσπιτώνω τον κόσμο. Απλά εξυπηρετώ τα συμφέροντα των τραπεζιτών. Ναι, και μετά να δεις την φωτογραφία σου σε καμιά εφημερίδα, σε κανένα Facebook, να λέει ότι ο τάδε είναι κοράκι. Ή ότι ο τάδε δουλεύει για την τράπεζα. Είναι λίγο διασημός. Ναι. Όλοι εσείς που με ακούτε, και πιστεύω ότι είστε μια μικρή πιο μειοψηφία αυτή που πιστεύετε ότι απλά κάνετε τη δουλειά σας, σκεφτείτε λίγο μήπως δείτε τη φωτογραφία σας σε καμιά εφημερίδα. Σκεφτείτε λιγάκι. Την προηγούμενη φορά, πριν από δύο εβδομάδες, είχαμε μια συμβολιογράφος, η οποία ήταν πάρα πολύ αριστική. Μπήκε μέσα στο χώρο με έναν κύριο, ο οποίος ήταν, τι να πω, έτσι, είχε μια ύποπτη εμφάνιση. Τέλος πάντων, γεννηθήκαν ερωτήματα, ένστασε τον κόσμο, ποιος είναι αυτός, τι γίνεται. Τέλος πάντων, συστήθηκε ως ο κήρυκας. Βέβαια, εμείς δεν του επιτρέψαμε ποτέ να ανακοινώσει τον πληστηριασμό, γιατί με αυτό θα ξεκινάει τη διαδικασία και δεν θέλαμε να την επιτρέψουμε καν. Αλλά μέσα από τη συζήτηση και τις ενστάσεις και την ένταση που δημιουργήθηκε κτλ., αποκαλύφθηκε στο τέλος ότι ο κύριος αυτός ήταν ο σύζυγος της συμβολιογράφου. Εν τω μεταξύ προσπαθούσαν να πάρουν μια αποθήκη η οποία είχε εκτιμηθεί στις 120.000 ευρώ για 6.000. Για 6.000. 6.000. Είχε κατατεθεί η προσφορά στο γραφείο του συμβολιογράφου την προηγούμενη, όπως ήθιστε να γίνεται τώρα. Και βέβαια να πούμε και εδώ ότι, και να το ξέρουν όλοι, ότι οι πληστηριασμοί τώρα γίνονται απολύτως νόμιμοι, εντός πολλών εισαγωγικών, με απουσία ειρηνοδίκη. Δεν έχουμε δει ποτέ ειρηνοδίκη εδώ να εμφανίζεται. Ντίνα μου, επειδή πολλοί κόσμος, συμπολίτες μας, αλλά και συναγωνιστές, οι οποίοι φοβούνται, σου λέει, βρε παιδί μου, θα αλλάξουν τον νόμο. Θα κάνουν τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς. Θα κάνουν το ένα. Λοιπόν, τους πληροφορόλους αυτούς, τους που δικαιολογημένα φοβούνται οι συμπολίτες, ότι λύσεις υπάρχουν για κάθε αντίδραση του καθεστώτος. Όπως τους εμποδίζουμε τώρα, θα τους εμποδίσουμε και μετά. Έτσι. Θέλω όμως δύναμη. Δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψουμε έναν αγώνα ο οποίος είναι δίκαιος, αλληλέγγυος στον συνάνθρωπο και πάντων για εμάς το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο είναι εντός προταγμάτων μας. Όλα αυτά που διαδραματίζονται εδώ, είμαστε πλάι στον κάθε ένα, στη βάση του, είμαστε δίπλα στη γειτονιά, δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο, γνωστοποιώντας τον κόσμο ότι μόνο με την λαϊκή, μαζική εκδήλωση των πολιτικών του ανησυχιών θα μπορέσουμε να έχουμε μια σημαντική έκβαση στην πολιτική του τόπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε ότι έχουμε δύναμη και έχουμε υποχρέωση και καθήκον να γίνουμε ενεργοί πολίτες. Σωστά. Να μην αφήνουμε πλέον την ανάθεση να δρομολογεί τα δρόμενα στη ζωή μας. Σωστά, σωστά, σωστά. Και θα ήθελα, αντί να μου δω να σε διακόψω για να πω κάτι το οποίο εγώ θεωρώ αρκετά σοβαρό. Δεν είναι τυχαίο ότι εχθές υπήρξε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συμμετείχαν ο Πρωθυπουργός. Συμμετείχε ο αντιπρόεδρος, αυτός ο Χοντρούλης, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον ξεχνάω. Ο υπουργός οικονομικών, κάποιος Γκίκας, Χαρδούβελης. Ναι, ο κ. Σταϊκούρας. Και οι εργοδότες τους. Εκπρόσωποι της Αλφα Μπανκ, εκπρόσωποι από την Εθνική Τράπεζα και ο Τουρκολιάς. Είναι φυσιολογικό, εγώ το θεωρώ απόλυτα. Κάτσε, έχει ζουμί αυτό, κάτσε. Από τη Eurobank, τη χρεοκοπημένη τράπεζα του κ. Λάτσι, ο κ. Μεγάλου, και ο κ. Σάλλας. Ο κ. Σάλλας. Ναι. Τώρα να υπενθυμίσω, ποιος είναι ο κ. Σάλλας. Ο κ. Σάλλας είναι αυτός ο κύριος ο οποίος το 2000 είχε βγει με τη φωτογραφία του σε μεγάλο περιοδικό, με πολύ μεγάλη κυκλοφορία, και έλεγε ότι το χρηματιστήριο, που τότε είχε αρχίσει να καταραίει, μην ανησυχείτε, λέει, το χρηματιστήριο είναι πολύ χαμηλά, θα φτάσει στις 8.000 μονάδες. Μην ανησυχείτε. Συνειδητά, δηλαδή, κορόδευε τον κόσμο. Βέβαια. Είναι αυτός ο κύριος ο οποίος τότε, το 2000, κορόδευε τον κόσμο, το έχω κρατήσει αυτό το εξώφυλλο. Και συνεχίζει να κορόδευε τον κόσμο. Μετά δάνεισε τον κόσμο και τώρα έχετε να πάρει τα σπίτια του κόσμου. Αυτός είναι ο κύριος Σάλλας. Και ο κύριος Σάλλας είναι αυτός ο κύριος, ο τραπεζίτης, που εμείς σαν κράτος έχουμε δανειστεί τα δισεκατομμύρια των ευρώ για να ανακεφαλοποιήσουμε την τράπεζά του και τις τράπεζες των υπολείπων, των υπολείπων τραπεζιτών. Και αντί να έχουμε εμείς τη διαχείριση των τραπεζών, για κάποιο περίεργο λόγο την κρατούν αυτοί. Ναι.
Εμείς, δηλαδή, εμείς τις πληρώσαμε εμείς, και αυτοί κάνουν διαχείριση. Και εμείς κρατάμε μόνο την εξαφύρωση η οποία μας έχουν επιβάλει. Λοιπόν, άκου να δεις, Ντίνα μου, τι δήλωσε ο κ. Σάλλας. Άκου να δεις τι δήλωσε ο κ. Σάλλας. Είπε ότι είναι δεδομένο, λέει, ότι η επόμενη χρονιά, το 2015, θα έχουμε οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 2%. Αυτό είναι μαγικό. Ούτε η Κίνα δεν πρέπει να έχει τέτοιο ρυθμό ανάπτυξης. Να πω κάτι. Βεβαίως και να το πεις. Εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον τώρα από την πρώτη ανακοίνωση του Σαμαρά ότι έχουμε ανάπτυξη. Ναι, έχουμε ανάπτυξη. Είχαμε ανάπτυξη. Ναι, μετά ανάπτυξη. Την πήρε πίσω και η ανάπτυξη ερχόταν. Ναι. Και τώρα μας τάζουν ότι ποιο θα γίνει μια φαινομενική ανάπτυξη, αλλά και αυτή κάπου στο μέλλον, μετά τις εκλογές τέλος πάντων. Mm-hmm. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Νομίζω ότι όχι, έλεγε πάρα πολύ μυαλό να καταλάβουμε ότι η κοροϊδία είναι συνεχής, το ψέμα είναι συνεχώς και έχουμε δει το όνειρο να επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές, οπότε ο μόνος τρόπος είναι αυτός που είπα πριν. Ακριβώς. Ακριβώς, Ντίνα, γιατί έχει και συνέχεια οι δηλώσεις του κ. Σάλλα, έχουν συνέχεια. Mm-hmm. Λοιπόν, άκου να δεις πώς εν κατακλείδη που κατέληξε ο κ. Σάλλας. Είπε, λέει, ότι τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι για τους πληστηριασμούς. Ναι. Τάχθηκε λοιπόν ο κύριος Σάλλας κατά της απελευθέρωσης των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Μάλιστα. Ότι οι τράπεζες, λέει, δεν θέλουν να φορτωθούν χαρτοφυλάκια της τάξης των 70 και 100 χιλιάδων ευρώ. Αυτά είναι τα σπίτια μας. Αυτός τα βλέπει σε χαρτοφυλάκια. Mm-hmm. Οι τράπεζες, λέει, δεν αντιμετωπίζουν θέμα πληστηριασμών. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν πρέπει να γίνει και δεν βλέπει να γίνεται. Έτσι μας λέει ο κύριος Σάλλας. Μάλιστα. Μετά από 2 λεπτά μου ήρθε το SMS από εσένα ότι προσπαθούν να ξεσπιτώσουν μία συμπολίτησά μας στην Ανθούπολη. Δηλαδή οι άνθρωποι μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Μα βεβαίως. Εδώ μας λένε ότι δεν γίνεται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και γίνονται συνέχεια. Και γίνονται συνέχεια πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Να τα ακούσει και αυτός ο κόσμος, γιατί νομίζουν. Ο κόσμος νομίζει ότι όλα βαδίζουν μέσα σε μια ομαλή κοινωνία, νομοταγή, και ότι οι νόμοι δηλαδή αυτή τη στιγμή προστατεύουν τον πολίτη. Δεν υπάρχει προστασία του πολίτη. Δεν υπάρχουν νόμοι. Αυτά που ακούμε στην τηλεόραση, αυτά που μας ταΐζουν τα συστημικά κανάλια, δεν υφίστανται στην πραγματικότητα. Ναι. Άλλα λένε και άλλα γίνονται. Μάλιστα. Οπότε ό,τι και να λέει ο κύριος Σάλλας... Μπενάκης Γεννάκης. Ναι, ακριβώς. Από τον αυτή θα μπαίνει και από τον αυτή θα βγαίνει. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά αισθάνθηκα δηλαδή την κοροϊδία μπροστά στα μούτρα μου, Ντίνα. Έτσι. Δηλαδή τη μία στιγμή να διαβάζω και σε έγκυρο οικονομικό, λέει, ιστότοπο, δηλώσεις, λέει, του κυρίου Σάλλα, ότι δεν θέλει και δεν επιδιώκει και δεν πρέπει να γίνονται εξώσεις. Και σε ένα λεπτό, και σε ένα λεπτό να λαμβάνω το SMS από εσένα, ότι ξεσπιτώνε τη γυναίκα από την Ανθρώπινη. Τραγικό. Τραγικό. Μια γυναίκα άνεργη, άπορη, με ένα σπιτάκι ούτε καν. Το μόνο καλό που έχει αυτό το σπιτάκι είναι ότι είναι πολύ κοντά στο μετρό. Α, μάλιστα. Και είναι φιλετάκι κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Και το θέλει ο κύριος Λάτσης αυτό, ε. Προφανώς. Α, μάλιστα, ωραία. Προφανώς. Λοιπόν, δεν θα το πάρει ο κύριος Λάτσης, λοιπόν, αυτό το σπιτάκι. Όχι, δεν θα το επιτρέψουμε ούτε του κυρίου Λάτση, ούτε κανέναν από αυτούς τους ολιγάρχες οι οποίοι μας έχουν καπελώσει πολλαπλώς. Όχι. Ντίνα μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα για τις επόμενες εβδομάδες. Φαντάζομαι θα συνεχίσετε τη δράση σας. Βεβαίως. Ωραία. Και πολύ πιο δυναμικά μετά από την απόψινή συνάντηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου είπαμε ότι θέλουμε μια πολιτική απόφαση η οποία θα είναι πολύ πιο δυναμική, χρησιμοποιώντας και το παράδειγμα του Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος ο ίδιος κάλεσε για συντονισμό ενάντια στους πληστηριασμούς. Να το πούμε και αυτό. Συγχαρητήρια στο Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας. Συγχαρητήρια. Έτσι. Δεν ξέρω, δεν τον ξέρω. Ούτε και εγώ τον ξέρω ιδιαίτερα και προσωπικά τον άνθρωπο, αλλά όταν βλέπω ένα κάλεσμα να συντονίσει πληστηριασμούς και το κάνει ο Δήμαρχος, μου λέει ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Ελπίζω στην πορεία να μην χαλάσει. Θα το δούμε. Υπέροχα. Λοιπόν, Ντίνα Κοέδρου. Ξέρω ότι σε έχουμε απασχολήσει όλα τα κανάλια σήμερα και όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Είναι για καλό. Είναι ο αγώνας τόσο ιερός
που μακάρι να μπορούσαμε 24 ώρες και 24 ώρες να είμαστε στο δρόμο και να παραδειγματίζουμε τον κόσμο να κάνει το ίδιο. Εγώ αυτό που θέλω να πω δημοσίως είναι, πρώτον, οι δημόσιοι λειτουργοί να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι θα είμαστε συνεχώς απέναντί τους. Να απέχουν από αυτό που λένε δουλειά μου και να μην συμπράττουν σε αυτό το έγκλημα που διαπράττεται αυτή την ώρα. Και δεύτερον, θέλω να κάνω ένα δημόσιο κάλεσμα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει να πλαισιώσει τις δράσεις στα ειρηνοδικεία. Γιατί μόνο έτσι θα μπορεί να γίνει μια πανελλήνια πλέον, ένα πανελλήνιο κίνημα, το οποίο ενδεχομένως να είναι και η σπίθα της ανατροπής που ψάχνουμε τόσο καιρό. Αμήν. Αμήν, Παναγία. Αυτά, Γιάννη μου. Αμήν. Δίνα, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, καλημέρα και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια, να είσαι καλά.